Φαινόμενα που παραπέμπουν σε εργασιακό μεσαίωνα. Περιπτώσεις που αποτελούν δείγματα τρανταχτής καταπάτησης εργασιακών δικαιωμάτων. Και όμως συμβαίνουν χωρίς ποτέ να παίρνουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Εργοδότες στα Χανιά κατέβαλαν το δώρο Χριστουγέννων καλύπτοντας την υποχρέωσή τους βάσει νόμου και εν συνεχεία ζήτησαν να τους δοθούν πίσω τα χρήματα. Γνωρίσαμε ακόμα και περιπτώσεις συναδέλφων που πήγαν στο ATM μαζί με κάποιους από τους εργοδότες. Γνωρίσαμε ακόμα και περίπτωση που χτύπησε την πόρτα του σπιτιού της γυναίκας, αλλοδαπής, μάνας μικρών παιδιών και της είπε «φέρε μου τα χρήματα του δώρου πίσω». Έχει παρατηρηθεί βέβαια και το φαινόμενο, έπειτα από το νόμο που έχει περάσει για τις καταθέσεις μέσω τραπέζης, κάποιοι εργοδότες να βάζουν το δώρο Χριστουγέννων, αυτό το πενιχρό γιατί η βασική μισθή έχετε καταλάβει πως είναι πάρα πολύ χαμηλή, και να το ζητάνε στη συνέχεια πίσω. Εμείς θα πούμε στους συναδέλφους να μην επιστρέφουν το δώρο πίσω. Είναι κόπος δικός τους και είναι κρίμα να τον χάνουν από το οικογενειακό τους εισόδημα. Υπό το φόβο της απόλυσης και της ανεργίας, οι εργαζόμενοι που υποκύπτουν στις επιταγές των εργοδοτών τους σπάνια προβαίνουν σε επίσημη καταγγελία. Οι καταγγελίες δυστυχώς που έχουν γίνει είναι μετά που θα περάσουν οι γιορτές. Ότι έχουν και έχουν δοθεί ήδη πίσω. Πιστέψτε με ότι η πίεση και η τρομοκρατία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας είναι τεράστια, με το φόβο βέβαια που υπάρχουν πάρα πολλοί άνεργοι απ' έξω, αλλά από εκεί και μετά κανένας συνάδελφος εργαζόμενος δεν πρέπει να γυρίζει δεδουλευμένες αποδοχές πίσω. Συγκεκριμένες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί στον τομέα του επισητισμού. Ζητήθηκε όχι μόνο από έναν αλλά από όλο το προσωπικό, έτσι, να επιστραφεί την επόμενη να επιστραφούν τα χρήματα που μπήκαν σαν δώρο, που φαίνονται στο κράτος ότι μπήκαν από τους επιχειρηματίες σαν δώρο Χριστουγέννων, να επιστραφεί πίσω στην επιχείρηση. Το Εργατικό Κέντρο Χανίων καλεί τους εργαζόμενους, τους οποίους είτε δεν καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων, είτε καταβληθεί και ζητηθεί να επιστραφεί, να απευθυνθούν στα πρωτοβάθμια σωματεία ή στις κατατόπους επιθεωρήσεις εργασίας. Είναι κρίμα γιατί έρχονται μέρες γιορτινές. Είναι κρίμα γιατί είναι ένα πρόσθετο εισόδημα, έστω και πενιχρό, για την οικογένειά τους. Μέχρι αύριο Παρασκευή θα πρέπει να έχει καταβληθεί στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα το δώρο Χριστουγέννων.